Στην αρχή ήταν η καραντίνα που έφερε η πανδημία. Αργότερα ήρθε και ο καταστροφικός σεισμός τη 27η Σεπτεμβρίου, με την έντονη σεισμική δραστηριότητα να συνεχίζει να παίζει με την ασφάλεια των μαθητών, οι οποίοι αναζητούν το αυτονόητο, δηλαδή να μπουν ξανά στι σχολικέ αίθουσε. Είναι άδικο για τα ίδια τα παιδιά του Αρκαλοχωρίου να αντιμετωπίζονται και να, σαν μαθητέ δύο ταχυτήτων. Και τι εννοούμε αυτό, Όπω καταλαβαίνετε, υπάρχουν παιδιά τα οποία μένουν σε εκθεσιακό. Μένουν σε σκηνέ. Τα σπίτια του έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα ή κόκκινα. Έχουν διαλυθεί οικογένειε. Έχουν φύγει γυναικόπαιδα και έχουν πάει σε άλλε πόλει. Όχι μόνο τη Κρήτη, τη Ελλάδα από ό,τι μαθαίνω. Υπάρχουν πολλά παιδιά, όπω και η κόρη μου, που δεν. Μπορούν αυτή τη στιγμή να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Με μια ανοιχτή επιστολή, αποφάσισαν οι μαθητέ να στείλουν το δικό του ηχηρό μήνυμα για την επιτακτική ανάγκη εκπαιδευτική στέγαση στο Αρκαλοχώρι. Αδύνατη, κρίνεται για του περισσότερου εξ αυτών η τηλεκπαίδευση, αφού οι προσωρινέ συνθήκε διαβίωση του καταστούν εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβασή του στο διαδίκτυο. Αυτό που ζητάμε μέσω τη επιστολή μα είναι την άμεση. Ε, μεταφορά των κοντέινερ σχολείων, διότι το έχουμε χάσει ήδη πάρα πολύ χρόνο. Θεωρώ ότι πλέον έχουν βρει την τηλεκπαίδευση σαν την εύκολη λύση. Ε, είναι για μένα απαράδεκτο αυτό, γιατί εμείς οι μαθητές της τρίτης γυμνασίου έχουμε μπει στο γυμνάσιο χωρίς να έχουμε γράψει εξετάσεις και του χρόνου που θα μπούμε στο Λύκειο πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Τράπεζα Θεμάτων και είναι λίγο δύσκολο από τη στιγμή που δεν ξέρουμε καν να τι βασικέ του γυμνασίου. Την ίδια ώρα, 50 αίθουσε διδασκαλία αναμένεται συνολικά να φτάσουν στην ευρύτερη περιοχή. Καθημερινά καταφθάνουν 3 με 4, ενώ ήδη έχουν τοποθετηθεί οι πρώτε 30. Στα θετικά είναι ότι εκτό απρόπτου την Δευτέρα θα εγκατασταθούν στου οικίσκου οι πρώτοι σεισμόπληκτοι. Επισημαίνεται πω έτοιμοι για να υποδεχθούν πληγέντε τη περιοχή είναι 26 οικίσκοι στο Αργαλοχώρι και 8 στη Βόνη. Συνολικά αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή περίπου 90 ακόμα από το κράτος και άλλοι 50 από δωρεές ιδιωτών.